Τις πρώτες πρωινές ώρες της 8 Δεκεμβρίου συνελήφθη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας οριστιανότητας ένας συμμεταπός 34 χρόνων, ο οποίος διέριξε την πόρτα κινδύνου ενός καταστήματος σούπερ μάρκετ στην Οριστιάδα, εισήλθε σε αυτό, απενεργοποίησε το σύστημα συνεγερμού και ακολούθως διέριξε το ταμείο και αφήρισε 1.000 ευρώ σε διάφορα κέρματα. Πώς ειδοποιήθηκε η αστυνομία? Από συνεγερμό που υπάρχει στο κατάστημα. Είχε πάνω του κάτι κάποιο όπλο, ναι, ή κάποια εργαλεία? Είχε απλώς διαδικτικά εργαλεία μαζί του για να κάνει την πράξη. Τις βραδινές ώρες της 7 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης Δημοτήχου με τεχνικά μέσα 4 άτομα να κινούνται στην αγροτική περιοχή Πετράδου και να κατευθύνονται προς την κήτη του ποταμού Εύρου. Προς το μέρος τους πήγε αμέσως περιπλοκό αυτοκίνητο της υπηρεσίας για να τους ελέγξει. Βεβαίως αυτοί αντιληφθέντες στην κίνηση του περιπλοκού αυτοκίνητου έτρεξαν προς τον ποταμό Εύρο, εισήλθαν σε αυτόν και κολυμπώντας πέρασαν στην Τουρκία. Στην κήτη του ποταμού Εύρο βρήκαμε 8 σακούλες σκουπιδιών, οι οποίες περιείχαν διάφορα κλοπημαία. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι είχαμε 4 λάπτοπ, βιντεοκάμερες, ένα πιστόλι κρότου αερίου, χρηματικό ποσό 300 ευρώ, πολλά ρολόγια, πολλές αλυσίδες λιμού και διάφορα μικροαντικείμενα. Ήδη τα κλοπημαία, μερικά από αυτά ταυτοποιήθηκαν, προέρχονται από 2 κλοπές που τελέστηκαν στην Αλεξανδρούπολη και 1 κλοπή που τελέστηκε στο Δημότυχο. Τα υπόλοιπα κλοπημαία είναι στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτήχου και συνεχίζονται έρευνες για να μπορέσουμε να τα ταυτοποιήσουμε, να δούμε δηλαδή από πού ποιες κλοπές προέρχονται, για να τα αποδώσουμε στους παθόντες. Αυτές οι κλοπές έγιναν πρόσφατα? Αυτές οι κλοπές, ναι, έγιναν πρόσφατα. Συνδέεται το περιστατικό αυτό με τη δράση? Ναι, συνδέεται βεβαίως. Είναι η ίδια ομάδα. 5 συνελήφθησαν από την ασφάλεια Ξεντροπόλεως και οι υπόλοιποι 4 στάπηκαν προς τη δική μας περιοχή.